Συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των Γλυπτών Συνθέσεων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από τη Μαρίνα Τισκό για την επιλογή του γλυπτού που θα τοποθετηθεί στην πλατεία της 7ης Μαρτίου στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης και εξοραϊσμού της πλατείας. Στην Επιτροπή μετέχουν δύο εκπρόσωποι της Μαρίνας Τισκό, ο πρόεδρος κ. Μαραγκός και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Πατούρης, δύο εκπρόσωποι του Οικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του γλυπτού που θα τοποθετηθεί και στο οποίο θα πονεμηθεί το πρώτο βραβείο. Θα υπάρξει επίσης δεύτερο και τρίτο βραβείο. Ο Δήμος και οι επιχειρήσεις του είναι από τους λίγους Δήμους που υλοποιούν, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου, πανελλήνιους διαγωνισμούς για καλλιτεχνικά έργα, ενώ η μεγαλύτερη καινοτομία είναι ότι τα 20 γλυπτά που συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν δημόσια για το κοινό στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Μαρίνα, όπως έγινε και στην επιλογή του γλυπτού της Αρπαγής της Ευρώπης. Κύριε Σκαλκόλτο, βρίσκεστε στην ΚΟΕ, εκπροσωπώντας το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να βοηθήσετε την Επιτροπή εδώ στην ΚΟ να επιλέξει τα έργα του διαγωνισμού που θα προκριθούν και βέβαια θα επιλεγούν για να διακοσμήσουν την ανάπλαση της πλατείας της 7ης Μαρτίου. Αυτές οι διαδικασίες τι απαιτούν καταρχήν? Η διαδικασία καθορίζεται καταρχήν από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η οποία διακήρυξη έχει συγκεκριμένους κανόνες διατύπωσης, συγκεκριμένα μεγέθη, κάποιο θέμα, στην περίπτωση αυτή το θέμα είναι ελεύθερο, με κάποια σύνδεση του χώρου, ο οποίος είναι ο χώρος της πλατείας της Μαρίνας, οπότε και το θέμα της θάλασσας και ο τόπος και το νησί. Αυτά θα ληφθούν υπόψη του διαγωνισμού. Ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσουμε και τον οργανισμό και για την υποδοχή και για τη φιλοξενία, και από την πρώτη στιγμή είχαμε, μπορώ να πω, εξαιρετική συνεργασία και ελπίζω μέχρι το τέλος η συνεργασία αυτή να είναι άψογη. Θα γυρίσω σε εσάς. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαναγκό καταρχήν, μιας και η Μαρίνα θα αναλάβει το κόστος αυτής της επένδυσης για την ανάπλαση της πλατείας. Πήρε απόφαση η Μαρίνα, σήμερα είσαστε εδώ με την Επιτροπή, έχετε υποδεχθεί καταρχήν τους συμμετέχοντες. Πόσες είναι οι συμμετοχές των καλλιτεχνών που ανταποκρίθηκαν σε δοκήρυξη? Η Μαρίνα, το κόστος, η Μαρίνα θα πληρώσει μόνο το γλυπτό. Ναι, όσον αφορά τη διάπλαση, προφανώς, είναι προφανώς, αλλά είναι ενταγμένο μέσα στην ανάπλαση. Είναι ενταγμένο μέσα στην ανάπλαση της πλατείας. Σήμερα αρχίζει η αξιολόγηση το γλυπτό. Είχαμε την τύχη να έρθει ο κύριος Σκαλκούνος Χρήστος, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Η συνεργασία μας είναι άψογη. Τη βοήθεια τη δικιά τους πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε το καλύτερο, το καλύτερο έργο. Το καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγετε έναν έργο από το έργο από μια επιτροπή όπως αυτή που Η επιτροπή όπως προβλέπει ο αναθέτης και το η διακήρυξη είναι πενταμελής, τρία μέλη, δύο από την πλευρά του οργανισμού, μία κυρία αρχιτέκτων τεχνικού επιμελητηρίου της ΚΟ και δύο μέλη από το οικαστικό επιμελητήριο. Τα μέλη του οικαστικού επιμελητηρίου κυρίως εκφράζονται και λαμβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία τα καθαρά αισθητικά. Ακριβώς αυτό θέλω και να πω. Και μέσα στην διατύπωση της άποψης, οπωσδήποτε λαμβάνουμε υπόψη και τον τόπο, το χώρο γενικότερα, και την τυπολογία ουσιαστικά αυτού του χώρου, εκτός βέβαια των άλλων στοιχείων που είναι τα στατικά στοιχεία, τα θέματα ασφάλειας, μια σειρά από στοιχεία τα οποία καθορίζουν μια τελική άποψη, αλλά κυρίως είναι η αισθητική άποψη. Σε αυτή θέλω να σταθούμε. Από τα έργα που συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό, ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με την αισθητική? Σε μια πρώτη, χωρίς ακόμα να έχουμε ξεκινήσει καμία διαδικασία αξιολόγησης, από το άνοιγμα
που προβλέπει η κήρυξη, έχω την άποψη ότι πρόκειται για 20 προτάσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα δυσκολευτούμε μέχρι το τέλος. Εγώ πιστεύω και ο πρόεδρος, ναι, σύμφωνο σε αυτό, ότι θα δυσκολευτούμε μέχρι το τέλος να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, όπως είναι αυτή, αναδεικνύεται βέβαια και η δουλειά κάποιων ανθρώπων που μετέχουν, η οποία ουσιαστικά πάει χαμένη, ίσως μπορεί να αναδειχθεί και να προταθεί για μια άλλη περίπτωση, ας πούμε, που χρειαστεί. Βέβαια, υπάρχει, όπως κάθε διαγωνισμός, κάθε συμμετοχή σε μια άμυλα, υπάρχει κάποιος νικητής. Αυτό δεν είναι ένα θέμα ο νικημένος και ο χαμένος. Αξιολογικά κατατάσσεται το έργο που θα βγει ως να υπερέχει τον υπολείπων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και όλα τα άλλα δεν έχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ενδεχομένως και σε άλλες καταστάσεις, και από εκεί και πέρα σε ό,τι μας αφορά, εμείς έχουμε αυτή τη δουλειά να ολοκληρώσουμε για το έργο της Μαρίνας. Από εκεί και πέρα πιστεύω να υπάρξει και κάποια από την πλευρά, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί μια τέτοια ευκαιρία, διότι, σε παρένθεση, 20 προτάσεις δεν είναι εύκολα να μαζευτούν. Αυτό ακριβώς. Και ως εκ τούτου θα ήταν πολύ σοφό να αποφανθεί η τοπική αυτοδιοίκηση τον τρόπο διαχείρισης ενδεχομένως κάποιων βραβείων, των έργων που ακριβώς θα προκριθούν. Ακριβώς, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Ναι. Μια που σας έχουμε στην διάθεσή μας, θα ήθελα να ρωτήσω πώς εξελίσσεται, αν υπάρχει ενδιαφέρον των νέων να σπουδάσουν εικαστικά στην Ελλάδα, μιας και είναι από επαγγελματικής αποκατάστασης ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα που μπορεί να επιλέξει κανείς. Είναι και καθηγητής, οπότε... Σίγουρα το θέμα της δημιουργίας είναι αυτό που θα λέγαμε κοινώς οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα, αν δεν έχει το κερασάκι που λέγεται τέχνη, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ως εκ τούτου, και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση από όλες τις εκφάνσεις της εικόνας. Εικόνα εννοούμε και την τηλεόραση, εικόνα εννοούμε και τη διαφήμιση, τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Τη διαφορά την κάνει πάντοτε η ποιοτική και αισθητική εικόνα. Οι σπουδές στην Ελλάδα ανταποκρίνονται σε αυτές τις σύγχρονες... Πιστεύω ναι, και γνωρίζοντας και τα πράγματα στο εξωτερικό, νομίζω ότι κρατάμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Επίπεδο. Κύριε Μαναγκιά, πότε ολοκληρώνει τη διαδικασία? Λοιπόν, ήθελα να προσθέσω το εξής. Όπως είπε ο κύριος, τα έργα είναι σημαντικά και τα 20 συμμετοχές. Το έργο της Επιτροπής είναι δύσκολο, αλλά η βοήθεια των κυρίων που ήρθαν από το τεχνικό επιμελητήριο θα βοηθήσει ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι τις 2 μέρες περίπου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχει... Βεβαίως θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Όπως είπαμε ότι θα υπάρξει και δεύτερο και τρίτο βραβείο, και αυτά τα βραβεία θα προσπαθήσει ο Δήμος μετά να τα αξιοποιήσει σε άλλες θέσεις εφόσον έχουμε τη δυνατότητα.